αστυνομικό ρεπορτάζ και πάμε να δούμε αν έχουμε νεότερα για αυτή την ιστορία με τα γλυκά νερά. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, είναι ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων της Ανατολικής Αττικής. Γεια σας, κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα. Πρέπει να πούμε, συγγνώμη, ότι ο Γιάννης Σουλιώτης στην καθημερινή σήμερα λένε, έχουν ρεπορτάζ ο Γιάννης και λέει ότι είναι κοντά η αστυνομία, κύριε Καλιακμάνη, στην εξιχνία του εγκλήματος. Το είχα πει και εγώ από την πρώτη στιγμή ότι η αστυνομία θα εξιχνιάσει αυτό το έγκλημα. Γρήγορα, όχι βιαστικά. Η αστυνομία πρέπει και λειτουργεί μεθοδευμένα. Θα πρέπει εκτός από την εξιχνίαση να στοιχειοθετήσει κάποια στοιχεία έτσι ώστε όταν οδηγηθεί κάποιος στη δικαιοσύνη να μην υπάρχει ούτε μία στεκατομμύριο να όλα αυτά να καταρρεύσουν, όλα τα αποδεικτικά μέσα που έχει μαζέψει η αστυνομία. Σε αυτό το έγκλημα το έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Άρα έχουν βρεθεί, έχουν βρεθεί οι δραστές. Κοιτάξτε να δείτε. Ή μιλάμε για ανατροπή. Ακούστε. Εγώ δεν θα θέλω να κάνω τον έξυπνο. Αυτό το έχει αναλάβει το ανθρωπινιόν αυτή την υπόθεση εννοώ. Και το ανθρωπινιόν θα την πάει μέχρι τέρμα. Είδατε ότι πριν από λίγο είδα ότι και άλλη μία δολοφονία που έγινε χθες. Στην Κατερίνη, βέβαια. Απευθείας από την αστυνομία. Η αστυνομία, αν δείτε το δελτίο τύπου καθημερινά, είναι σε πολύ καλά επίπεδα όσο αφορά την εξιχνίαση των εγκλημάτων. Κλοπές, ληστείες, απάτες. Και σε αυτή την περίπτωση. Μου λίγο να διαφωνήσω, κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι γιατί αρκετά οι δεχθεί εγκλήματα που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες, υπάρχει μια καθυστέρηση στις συλλήψεις με την υπόθεση των γλυκών νερών να πρωτοστατεί, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλες υποθέσεις βίαιων δολοφονιών, δεχθών εγκλημάτων. Ναι, η δολοφονία Καραϊβάζ και όλα αυτά. Απλώς, κύριε Πρόεδρε, στη συγκεκριμένη υπόθεση, στην υπόθεση των γλυκών νερών. Μισό λεπτό. Στην υπόθεση των γλυκών νερών και με βάση τις πληροφορίες που έχετε κι εσείς, γιατί συνομιλείτε. Πάμε για ανατροπή στην υπόθεση από αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Δεν νομίζω ότι γνωρίζουμε κάτι συγκεκριμένο. Ξέραμε πληροφορίες ότι ήταν τρεις δράστες, ότι μπορεί να είναι ποινικοί και τα λοιπά. Όμως, δεν ξέρω αυτά τα σενάρια ποιοι τα διέρεαν, ότι ήταν τρεις δράστες, δύο δράστες, πέντε δράστες. Αυτό υπήρχε μια μαρτυρία του συζύγου. Ναι. Σύμφωνα λοιπόν με το σύζυγο, ήταν τρεις δράστες. Αυτό είπε ο σύζυγος. Λοιπόν, η αστυνομία δεν έχει διαρρεύσει ποτέ πώς ήταν οι δράστες, ποια ήταν η υπηκότητα των δραστών. Αν ο δράστης ήταν ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, άρα, πέντε. Άρα δεν ήταν τρεις οι δράστες. Δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν διαφύγει. Νομίζω ότι δεν έχουν διαφύγει, αλλά πέρα από αυτό, γιατί εσείς από ό,τι καταλαβαίνω θέλετε να εκμεύσετε. Δεν θέλω να εκμεύσω τίποτα. Να σας πω ποιοι είναι. Τις πληροφορίες σας. Θέλουμε όσες μπορείτε να ανακοινώσετε, βέβαια. Εγώ είμαι Έλληνας αξιωματικός και θα πρέπει να είμαι φιδωλός σε αυτά που λέω. Λοιπόν, αυτή την υπόθεση την έχει αναλάβει το ανθρωποκτονιόν. Το ανθρωποκτονιόν, λοιπόν, θα κάνει μια πολύ καλή δουλειά όπως κάνει πάντα και θα σας πω στο προηγούμενο που είπατε για το οργανωμένο έγκλημα γιατί είναι διαφορετικά οι διαφορετικές περιπτώσεις. Στο οργανωμένο έγκλημα υπάρχει μια ομερτά σιωπής. Είναι δύσκολο να βγάλεις εκεί υποθέσεις γιατί είναι πόλεμος μεταξύ συμμοριών. Ναι. Δεν ανοίγουν τα στόματα. Όταν άνοιξαν τα στόματα στην περίπτωση της Ζακύνθου. Τη Ζακύνθου συνελήφθησαν. Ότι... Έχετε δίκιο. Άρα εδώ. Μα είναι άδικο, εδώ... είναι άδικο να αφήνουμε μορφές για την αστυνομία. Για να κλείσουμε, είναι... για τα γλυκά νερά έχουν ανοίξει τα στόματα ή τα άνοιξαν τα στόματα οι αστυνομικοί. Δεν έχουν ανοίξει, αλλά θα ανοίξουν. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Καλιακμάνη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.